Πώς ήταν ο πάτερ? Ποια είναι η γνώμη σου? Εμένα η γνώμη μου για τον πάτερ, να σου πω την αλήθεια, ήταν πολύ καλή. Γιατί όντως ήταν δίπλα στα παιδιά και όντως βοηθούσε. Δεν είχα δει ποτέ κάτι από αυτό που αναφέρεται, τέλος πάντων, γιατί και εγώ έχω πέσει από τα σύννεφα. Αλλά από εκεί και πέρα, εφόσον βγαίνουν παιδιά, ήταν μπροστά, το έχουν δει. Εγώ βέβαια θα προτιμούσα αυτά τα παιδιά να βγουν με το πρόσωπό τους, γιατί έτσι θα δείξουν την αλήθεια πραγματικά. Τώρα είναι στο χέρι τους, αλλά αν όντως είναι αλήθεια, θα έπρεπε αυτά τα παιδιά να βγουν με το πρόσωπό τους, με το όνομά τους, να πούνε έγινε αυτό και αυτό, για να μην υπάρχει μετά από πίσω αυτό το πράγμα, ότι τα παιδιά λένε ψέματα. Καταλάβατε. Εγώ γι' αυτό το λόγο χτες ήθελα να βγω με το πρόσωπό μου, με το όνομά μου, να πω πράγματα που έχουν συμβεί, πράγματα που ανθρώποι θα με βλέπουν και αυτή τη στιγμή θα νιώθουν τύψεις. Θέλω να πιστεύω. Αυτό. Τους κανονισμούς αυτούς όμως τους γνώριζε ή όχι? Σίγουρα τους γνώριζε και ειδικά για τις απομονώσεις. Γιατί πολλές φορές ερχόταν στοιχείο στην Παγωνιανή και δεν ήμουν ένα άτομο που πέρναγε απαρατήρητο, γιατί ήμουν πολλά χρόνια στην Κιβωτό. Υπήρχαν και άλλα παιδιά που ήταν σε απομόνωση? Τότε που έμπαινα εγώ, όχι. Αυτό... Εγώ 4 χρόνια που έχω φύγει από το Ίδρυμα, ναι. Επειδή αυτές τις συνέπειες μπορώ να πω ότι ήμουν το μόνο κορίτσι που τις έτρωγε. Μόλις έφυγα από το Ίδρυμα, τότε άρχισα να εφαρμόζεται σε περισσότερα παιδιά. Και άρχισαν να μου στέλνουν μηνύματα παιδιά από εκεί μέσα, να μου λένε Ευγενία, συγγνώμη που σου έλεγα ότι ήσουν ένα άτακτο παιδί και τέτοια, γιατί καλά τους έκανες. Εμείς τώρα που έρχομαστε στην ηλικία σου, σε καταλαβαίνουμε. Και όπως πολλά παιδιά έχουν βγει, έχουν μιλήσει ανώνυμα. Τα έχω καταλάβει ότι είναι συγκεκριμένα παιδιά. Έχεις αναγνωρίσει τις φωνές τους? Μάλιστα. Και έχω προτείνει και σε πολλά παιδιά που έχουν παρόμοιες καταστάσεις και χειρότερες να βγουν και να μιλήσουν. Αυτό με τα κλουβιά, όταν το άκουσες? Αυτό με τα κλουβιά τρελάθηκα, γιατί εκεί πέρα είναι ο αδερφός μου. Και στο Βόλο ήταν και στα Γιάννενα ήταν. Και δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνεται λίγο παράλογο, γιατί δεν το έχω ζήσει αυτό. Δεν τους έχω ικανούς για κάτι τέτοιο, να σας πω την αλήθεια. Να βάλουν τα παιδιά μέσα στα κλουβιά. Εγώ δεν μπορώ να ακούω, ξέρεις, ότι μπορεί να κλειδώνουν ένα παιδί τόσες ώρες μέσα σε μια τουαλέτα. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Κι όμως γίνεται. Δεν φταίς εσύ γι' αυτό. Σε κανένα παιδί δεν πρέπει να μπαίνει μέσα σε μια τουαλέτα. Δεν είναι αυτό σωστό. Δεν φταίει το παιδί γι' αυτό, είναι λάθος. Μπορεί το κλουβί να σου κάνει εντύπωση, αλλά και αυτό που έζησε μέσα σε μια τουαλέτα κλειδωμένη, δεν είναι σωστό. Ναι, και δεν φταίσαι εσύ γι' αυτό και κανένα παιδί.